όπως γνωρίζετε από θέση αρχής το ΚΚΕ κατά βάση δεν θέτει ως αποκλειστικό κριτήριο τα ζητήματα των ικανοτήτων των γνώσεων και των διοικητικών εμπειριών των προτινομένων. Όχι μόνο στη προκειμένη περίπτωση, συνολικά όταν συζητάμε για τις ανεξάρτητες αρχές δεν έχουμε εμεί να πούμε κάτι το αντίθετο σε σχέση με τι ικανότητε, τι εμπειρίε, τι διοικητικέ και τι γνώσει των προτινομένων σήμερα. Το ζήτημα είναι όμω. Τι έρχεται να υπηρετήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα σε αυτή τη συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή, τη λεγόμενη αρχή της, της πολιτικής αεροπορίας. Επειδή το έχουμε ξανακουβεδιάσει πάρα πολλέ φορέ στα διάφορα νομοσχέδια και επί ΣΥΡΙΖΑ, και επί Νέα Δημοκρατία που αφορούσαν ακριβώ το ίδιο αντικείμενο, και είχαμε πάρει ξεκάθαρη θέση ότι ο κεντρικό πυρήνα που έρχεται να υπηρετήσει η αρχή πολιτικής αεροπορίας είναι η απελευθέρωση των αερομεταφορών είναι βασική στρατηγική επιλογή, είναι ο βασικός κεντρικός πυρήνας, η λεγόμενη ανοιχτή ουρανή, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τις, από τις αρχές, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ε, αυτό το θέμα του διαχωρισμού ανάμεσα στην αρχή πολιτικής αεροπορίας και στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, έτσι για να εξηγούμαστε και να μην ξεχνάμε, γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4427 το 2016 ως συνέχεια των ιδιωτικοποιήσεων που είχε ξεκινήσει η, τότε, η κυβέρνηση το 2011 με το νόμο 3913. Δεν θα ξεχάσουμε επίσης ότι συνέχεια των ιδιωτικοποιήσεων... των προηγούμενων κυβερνήσεων πριν το ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων και την παραχώρησή τους στη Φράπορτ. Άρα λοιπόν προς τι ο Καυγάς σήμερα και όχι μόνο, θα πρέπει λοιπόν να απαντήσετε και οι δύο, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού ακριβώ διαφωνείτε, Πού ακριβώ διαφωνείτε όταν η πολιτική σα είναι ταυτόσιμη, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η, ανανεώ... η αρχή πολιτικής λοιπόν αεροπορίας, με βάση το διαχωρισμό που έγινε, έχει η αρχη πολιτικης λοιπον αεροποριας με βαση ρόλο και αρμοδιότητες. Ποιες είναι. Είναι οι ρυθμιστικές, κανονιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες της αεροναυτιλίας. Εδώ είμαστε, είναι μία άποψη που έχουμε, ότι αυτή η αρχή σταδιακά θα συρρυκνωθεί και ο έλεγχος σταδιακά θα περάσει στις ιδιωτικές εταιρείες. Αν δεν συρρυκνωθεί και καταργηθεί, θα είναι ουσιαστικά μία υπαρκη ανύπαρκτή αρχή, ακριβώς είτε με τον έναν τρόπο με τον άλλο να υπηρετήσει αυτό τον σχεδιασμό δηλαδή της απελευθέρωσης των αερομετωφερών και τον πλήρη έλεγχο αυτών από τις ιδιωτικές εταιρείες. Και έχει και απ' την άλλη την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας που έχει τις υπηρεσίες αεροναυτιλία και τη διαχείριση των αεροδρομίων που και αυτά θα περάσουν στον έλεγχο των ιδιωτικών εταιριών. Το πρόσχημα που είχατε βρει τότε, το εφήβρε μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση και το υιοθετήσατε, είναι ότι δεν μπορεί ο ελέγχων να είναι και ελεγχόμενο. Δηλαδή, δεν μπορεί η ίδια υπηρεσία και να νομοθετεί και να υποπτεύει και να παρέχει και τι εποπτευόμενε υπηρεσίε. Σιγά μη σα έπιασε αυτό ο πόνος. Σιγά μήπω το διαχειριστικό ζήτημα του σπασίματος αυτού του διαχωρισμού ήταν ποιος ποιο θα ελέγχει ποιον. Η πραγματικότητα λέει και το είχαμε πει ότι οι επιπτώσεις είναι ήδη εμφανείς είναι ήδη εμφανής. Ε, επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο οι δυνατότητες ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, δηλαδή έχουμε ήδη ακριβές υπηρεσίες αερομεταφοράς για τα λαϊκά στρώματα, για τα λαϊκά νοικοκυριά, για δείτε τα εισιτήρια της Αιτζίαν, των άλλων αεροπορικών εταιριών, πανάκριβα, πανάκριβα. Για να μετεφερθεί κανείς από την Κρήτη στο Ηράκλειο και να ξαναφύγει, θέλει ένα μηνιάτικο. Ένα μηνιάτικο. Δεύτερον, δημιουργούνται σοβαρότατοι κίνδυνοι για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και όσον αφορά τον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας και τον τουρισμό. Και μάλιστα σε μία περίοδο που τίθεται υπό αμφισβήτηση από την Τουρκία με τη συμπαράσταση του ΝΑΤΟ, άλλωστε θητεύσατε, κάποιοι από εσά στο ΝΑΤΟ και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, με τη συμπαράσταση του ΝΑΤΟ τα κυριαρχικά δικαιώματα τη Ελλάδα με τι γκρίζε ζώνες του Αιγαίου, την αφισβήτηση τη συνθήκη τη Λοζάνη και πάει λέγοντα. Και το τρίτο, ότι θα επιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο οι συνθήκες των εργαζομένων στον τομέα των αερομεταφορών. Αυτά λοιπόν τα τρία είναι πολύ σημαντικά και εμείς το είχαμε δηλώσει, το ξαναλέμε σήμερα εδώ, ότι πρέπει να είναι ενιαία δημόσια υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας με όλα τα αεροδρόμια κρατικά συμπεριλαμβανομένου και του αεροδρομίου των Σπάτων και της αεροναυτιλίας και να είναι ενταγμένη σε ένα ενίο φορέα αερομεταφορών για να ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και των μονοπωλίων οι οποίοι την χάνουν και σε συνθήκε κρίση και σε συνθήκε ανάπτυξη την καλύτερη δυνατή μεταχείριση. Δείτε σε συνθήκε πανδημία, πόσα έβαλαν στα σε σεντούκια τους όλες αυτέ οι ιδιωτικέ εταιρείε αερομεταφορών. Κατά συνέπεια, ε, λέμε όχι, κύριε Πρόεδρε. Λέμε όχι. Ευχαριστώ.